ένας στους δύο βάσει στατιστικών έχει έλλειψη μαγνησίου. Δηλαδή, ή εσύ που βλέπεις αυτό το βίντεο ή εγώ, έχουμε έλλειψη. Μπορεί και οι δυο μας. Κανείς δεν ξέρει. Όχι, εσύ θα ξέρεις. Γι' αυτό κάτσε άνετα και μείνε να δεις το βίντεο ως το τέλος, για να τα μάθεις όλα. Ως το τέλος, για να τα μάθεις όλα. Δύο φορές να το δεις, δύο φορές να το δεις. Κάτι έπαθα και τα λέω διπλά. Θα αναλύσουμε τέσσερις βασικούς λόγους που χρειάζεσαι μαγνήσιο σε συμπλήρωμα διατροφής. Παρεπιπτόντως, καλώς ήρθες. Και αν δεν έχεις κάνει ακόμη εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube, απαράδεκτο. Τώρα είναι η ώρα. Πάτα το κουμπάκι, γιατί κάθε εβδομάδα ανεβαίνει ο βίντεο. Κάθε εβδομάδα ανεβαίνει ο βίντεο, πάλι διπλά τα λέω. Εξαιρετικά. Αρχικά, θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Πώς θα μάθεις αν έχεις έλλειψη μαγνησίου, πώς το καταλάβεις? Θα κάνεις μια εξέταση αίματος, τι λες? Δυστυχώς, μόνο το 1% περίπου του μαγνησίου κυκλοφορεί ελεύθερα στο αίμα. Άρα, για να διαγνώσουμε μια έλλειψη μαγνησίου, δεν βασιζόμαστε στις αιματολογικές εξετάσεις, αλλά στα συμπτώματα και στο πώς νιώθουμε. Πρώτο και κύριο, έχεις πονοκέφαλο. Έχεις ημικρανίες. Σημαντική έρευνα έδειξε ότι άτομα με πονοκεφάλους και ημικρανίες έχουν συχνά πολύ χαμηλά επίπεδα μαγνησίου. Συνεπώς, μια καθημερινή πρόσληψη συμπληρώματος μαγνησίου φάνηκε ότι μπορεί να μειώσει τη συχνότητα εμφάνισης ημικρανίας περίπου 40%, δηλαδή να δράσει προληπτικά. Να υπογραμμίσουμε όμως ότι το μαγνήσιο δεν δρά μόνο προληπτικά, αλλά και θεραπευτικά, ρυθμίζοντας σε ένα βαθμό τη διάρκεια και την έντασή τους. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάζεται άριστα μαζί με το συνένζυμο Q10 και τη βιταμίνη B2. Θα συνεχίσουμε με το στρες, αντεβάλλει. Δώσε προσοχή. Σε μια στρεσογόνο κατάσταση, ο οργανισμός μας φυσιολογικά αξιοποιείται από τα θέματα μαγνησίου που έχει για να μπορέσει να ανταποκριθεί και να περιορίσει τις ορμόνες του στρες. Αν όμως δεν υπάρχει επάρκεια μαγνησίου, αν δεν έχουμε αρκετό μαγνήσιο, τι θα συμβεί? Πολύ απλά θα έχεις πιο έντονα συμπτώματα στρες. Δεν νομίζω να θες κάτι τέτοιο. Το μαγνήσιο είναι αγκιοδιασταλτικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Βοηθάει τα αγκία να ανοίξουν και καθώς τα αγκία ανοίγουν, το αίμα ρέει καλύτερα μέσα τους και με αυτόν τον τρόπο χαλαρώνει το σώμα και το μυαλό. Και αυτή η στιγμή είναι που αυθόρμητα λες, ναι, είμαι χάπη. Εδώ κολλάει να το πεις και παραπάνω φορές, άμα θες. Προχωράμε. Μελέτες ξανά και ξανά επιβεβαιώνουν ότι το μαγνήσιο έχει πολύ ευεργετική δράση στην ψυχική μας υγεία. Στην ανησυχία, σε αισθήματα φόβου, σε κρίση πανικού, βοηθάει επίσης σε ένα πολύ ποιοτικό ύπνο, κοιμάσαι και πιο γρήγορα και με διάρκεια. Έχω κάνει και ειδικό βίντεο για τα συμπληρώματα διατροφής για την αϊπνία, εκεί μπορείς να δεις αν θέλεις ακόμη περισσότερα. Πάρα πολύ ωραία ως εδώ, ρυθμίσαμε το στρες, μειώσαμε τους πονοκεφάλους, βελτιώσαμε και τον ύπνο. Με τη βιταμίνη D όμως, τι γίνεται? Πολύ πρόσφατη μελέτη μας αποκάλυψε τη σχέση που έχει η βιταμίνη D μαζί με το μαγνήσιο. Γνωρίζουμε φυσικά ότι η βιταμίνη D παράγεται πάνω στο δέρμα μας με την έκθεση στον ήλιο. Αλλά το πώς η D θα παραχθεί τελικά επηρεάζεται σημαντικά από το πόσο μαγνήσιο έχουμε. Με απλά λόγια, αν έχεις επάρκεια μαγνησίου, φαίνεται να είναι λιγότερο πιθανό να έχεις έλλειψη βιταμίνης D. Από την άλλη, σε περίπτωση που λαμβάνεις ήδη μεγάλες δόσεις βιταμίνης D, αυτό είναι ικανό να προκαλέσει σε ένα βαθμό μείωση των επιπέδων του μαγνησίου στον οργανισμό μας. Να λοιπόν ένας έξτρα λόγος που χρειάζεται να πάρεις συμπλήρωμα μαγνησίου. Φτάσαμε στο τέλος. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που έμεινες ως εδώ. Γράψε μου στα σχόλια αν θέλεις να κάνω κι άλλο βίντεο για το μαγνήσιο και τι θα ήθελες να πούμε. Πάτα και ένα like αν σου άρεσε το βίντεο και μοιράστο γιατί... Πολύ απλά, η γνώση είναι για να μοιράζεται.